κύριε μας, δεν το αφήσετε το επάγγελμα τώρα. Είσαι αυτά που διαραίονται και δεν τα έχουμε δει ακόμα. Είτε ας τα δούμε λοιπόν. Περιμένετε λιγάκι. Είτε δεσμεύτηκα. Αλλά το θέμα, κύριε Παπαδάκη, είναι ένας εξορισμός ενός μείζωνος σκανδάλου και ενός μείζωνος προβλήματος. Που έχει ξεκινήσει με την υπόθεση της ΔΕΗ, με την υπόθεση της μικρής ΔΕΗ, με την υπόθεση της ιδιωτικοποίησης εν τέλει της ΔΕΗ. Αυτό είναι κεντρικό πρόβλημα. Εσείς που διαφωνείτε. Εκεί και επί της αρχής. Δεν μπορεί μια βασική παραγωγική δυνατότητα, μοχλό, εφόσον μιλάς για ανάπτυξη, να τον πας στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Ανεξάρτητα αν είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας ή όχι. Δεν υπάρχει ποτέ όφελος της ελληνικής οικονομίας. Και το έχετε εξετάσει, το έχετε δει. Κοιτάξτε, η εμπειρία τι λέει από τις ιδιωτικοποίησεις. Καταλαβαίνετε γιατί κάνω. Ξέρω γιατί πολύ καλά τι λέει. Εγώ πιστεύω ξέρω ότι ναι. ούτε τη δική σας άποψη δεν έχετε καταλάβει. Κοιτάξτε, ο κόσμος. Κοιτάξτε. Από τις ιδιωτικοποίησεις, ο βασικός κανόνας, ενώ στην αρχή υπάρχει υπόσχεση ότι το κόστος για τον πολίτη του προσφερόμενου προϊόντος θα είναι λιγότερο πλην της κινητής τηλεφωνίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν είχαμε τέτοιο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι, η κινητή τηλεφωνία όμως. Μισό λεπτό για να τελειώσω. Ναι, να θα σας πω. Μισό λεπτό τότε. Υπέρ ήταν εκεί. Μισό λεπτό τότε. Τότε είχε γίνει και η γνωστή σκανδαλώδης εξαίρεση τότε για 2 χρόνια να μπει στην κινητή τηλεφωνία. Αλλά είναι και το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας. Εδώ πρόκειται περί κλασικής περίπτωσης ιδιωτικοποίησης που το κόστος θα αυξηθεί για τους πελάτες. Θα αυξηθεί το κόστος του. Εδώ είναι το ζητούμενο. Και δεύτερο, αυτό είναι που ζήτησα εγώ προηγουμένως. Δεύτερο, το δεύτερο, υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα αυξηθεί το κόστος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όποιος και να δεσμευτεί. Τα έχει κατάλαβει εκεί, είναι ο κανόνας. Εκεί είναι υπάρχει ο κανόνας. Δέσμευση ότι δεν θα. Έτσι ώστε να μην έχει επιχείρημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είναι ο κανόνας. Δεν έχει κανένα επιχείρημα. Ότι δεν θα μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Είναι το επιχείρημα τώρα που υποτίθεται ότι δεν μπορεί να γίνει. Τώρα που υποτίθεται ότι είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι, δεν αυξάνεται συνεχώς το δημόσιο. Σαφώς και δηλαδή, ναι. Κύριε Παπαδάκη, σαφώς εδώ τώρα ναι. πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό το σύστημα μόνο και μόνο για να εξυπηρετούμε τις ιδιοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Μην το λέτε σε μένα, να το λέτε στον κόσμο και οι δυο σας για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η άποψη. Μιλάμε αποκλειστικά στους πολίτες, εδώ αλλά μέσα από εσάς σήμερα. Που τα λέει αυτά και ξαφνικά λέτε κάτι άλλο τώρα, κύριε Χατζή. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν τα μπερδεύουμε όλα. Εδώ τα μπερδεύουμε όλα. Και κάθε φορά που θέλουμε να περάσουμε ή να διευκολύνουμε να περάσει ένα μέτρο, αρχίζουμε. Γιατί δεν είναι. Μάλιστα. Φταίει ο συνδικαλιστής. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο Φωτόπουλος. Φταίει ο κύριος. Εγώ δεν πρόλαβα να πω τη βασική. Όταν πρόκειται περί ενός μεγάλου σκανδάλου, μεγάλου ζητήματος. Πλήγμα στην αναπτυξιακή. Αυτό, αυτό. Αυτά που έχουν κάνει τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και στο τέλος, κυρία Πατρενάκο, επειδή είχατε. Ολοκληρώστε, κύριε Κουντή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν έχετε ευημερία, επωφελούνται οι πολίτες όταν είναι τα βάρη της κρίσης, τα πολιών πολίτες. Υπάρχουν ορισμένοι που ευημερούν, είτε υπάρχει κρίση, είτε δεν υπάρχει. Με και τα μεγάλα. Δεν τους πιάνετε. Με αυτές τις πολιτικές. Δεν βοηθάτε με την τακτική. Ενώ με αυτές τις πολιτικές ευνοείται ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν ευνοείται. Πάω στην πυρήνα του προβλήματος. Δεν ευνοείται ούτε τον καταναλωτή, ούτε τον πελάτη, ούτε εμάς τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το ποια είναι η πολιτική, η οικονομική πολιτική της ΔΕΗ εξαρτάται με το πώς την καθοδηγείτε. Εξυπηρέτησε αυτό το συμφερόντο. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ή τουλάχιστον από εμάς δεν θα αναγνωριστεί. Μάλιστα, κύριε Δουλάκη, ο προβληματισμός αυτής της εκπομπής, μένοντας μακριά από την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ δεν ήρθαμε ούτε για τη μία άποψη.